Η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, παρουσίασε τη δράση ενίσχυση τη ρευστότητα και τη απασχόληση, η οποία αποτελείται από δύο διαφορετικά προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικέ περιφέρειε τη χώρα και συνδυαστικά καλύπτουν όλη την επικράτεια. Όπω ανακοίνωσε, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση υπαγωγή του στο πρόγραμμα από τη Δευτέρα 23 11 για επιχειρήσει και ελεύθερου επαγγελματίε μέτρα στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το πρόγραμμα με προπολογισμό 65 εκατομμύρια ευρώ στοχεύει στη ΣΥΡΙΞ 12.700 εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα απευθύνεται σε νέου ελεύθερου επαγγελματίε πρώην ανέργου που έκαναν έναρξη επαγγέλματο από την 1η Πρώτη 2014 και σε ιδιωτικέ επιχειρήσει ή συνεταιρισμού που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασία του μετά την 1η Πρώτη 2015 προσλαμβάνοντα έναν ή περισσότερου ανέργου. Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ενίκη, αποσβέσει παγίων, ασφαλιστικέ εισφορέ και και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών θέσεων εργασία που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσει ή συνεταιρισμού εντό του 2015 με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα. Η τελική πρόσκληση του προγράμματο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Το ποσό επιχορήγηση τώρα. Το πρόγραμμα επιχορηγεί κάθε νέα θέση εργασία και ω 20 θέσει πλήρου απασχόληση ή 40 μερική απασχόληση που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψη του ατόμου και για όσε νέε θέσει δημιουργήθηκαν από 1η Πρώτου 2015 έω 31η 2015, επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασία που είχε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014. Το ποσό επιχορήγηση καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστου. Οι επιχειρήσει υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό των δεσμευόμενων θέσεων εργασία σταθερό για επιπλέον χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ίσο με το μέγιστο εγκριθέν χρονικό διάστημα τη επιχορήγηση. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγηση για τι νέε θέσει εργασία που δημιούργησε δικαιούχου επιχείρηση είναι 11 μήνε και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγή 2015 έω 11 του 2015. 2015. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγή για εργοδότε και νέου ελεύθερου επαγγελματίε, στα ανωτέρω προγράμματα απαιτείται κλειδάρι. Που αντιστοιχεί σε επιχείρηση και όχι κλειδάριθμο που αντιστοιχεί σε φυσικό πρόσωπο.